Μόλις 10 ετών ο ένας από τους δύο ανήλικους που δεν δίστασε να μπει μέσα σε σούπερ μάρκετ μαζί με έναν ακόμη και να κλέψουν μπουκάλια με ποτά. Το περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι χθες, με τους δύο ανήλικους να μπουκάρουν μέσα σε σούπερ μάρκετ στα Πέριξ του Ηρακλείου και με τρόπο κινηματογραφικό να επιχειρούν να κλέψουν τα μπουκάλια με τα ινοπνευματώδη ποτά. Ναι, όλα τα περιμένουμε, όλα εξαρτούνται πιστεύω από το σπίτι, από το κάθε γονέο. Αυτό είναι ένα θέμα ανεξήγητο, το οποίο στη σημερινή εποχή μπορούμε να τα περιμένουμε όλα. Συγκεκριμένα εμένα που με βρήκατε τώρα, έχω πάει 3 φορές στα δικαστήρια για τέτοιες περιπτώσεις, επειδή έχω και εγώ καταστήματα δικά μου. Είναι απίστευτο, κάτι πρέπει να γίνει για τις μικροκλοπές. Οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές, οπότε στο σημείο άμεσα κλήθηκαν και έσπευσαν αστυνομικοί που εντόπισαν αρχικά, εκτός από τον ένα ανήλικο, την 36χρονη μητέρα του, αλλά και την 50χρονη μητέρα του δεύτερου ανήλικου, οι οποίες μάλιστα κατά τον έλεγχο αστυνομικών της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης του τμήματος άμεσης δράσης του Ηρακλείου, που έφτασαν στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι είχαν πάνω τους 3 από τις φιάλες που είχαν αφαιρέσει μέσα από το κατάστημα οι ανήλικοι. Όπως πάμε να είναι πολύ, γίνονται και αυτά, τα περιμένουμε δυστυχώς. Έχουμε και πολλές οικογένειες που ξέρουμε ότι δεν προσέχουν τα παιδιά τους, τα αφήνουν ελεύθερα στους δρόμους. Αυτό εκεί πρέπει να φροντίσει το κράτος. Τι να περιμένουμε από την κάθε οικογένεια? Δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα το συνηθίσουμε. Θα έρθει και αυτό σιγά σιγά, όπως έρχεται ένα-ένα και παραμένει. Όπως είναι η βία στα σχολεία. Το ίδιο είναι και αυτό περιστατικό με τα αλκοολούχα ποτά. Είναι ανεξέλεγκτα πλέον. Και αυτό γίνονται και τα εγκλήματα, γίνονται, τα πάντα γίνονται. Κλεψές, εγκλήματα, ακούς καθημερινά βιασμούς, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Οι δύο γυναίκες κατηγορούνται για κλοπή και παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Και παρά το γεγονός ότι τέτοια περιστατικά με πρωταγωνιστές ανήλικους πλέον δεν δείχνουν να σοκάρουν, μεγάλο μέρος της κοινωνίας εκτιμά πως το ζήτημα και το πρόβλημα προσεγγίζεται περισσότερο κοινωνικά και όχι αστυνομικά. Οπότε και η λύση του πιθανό να μην εδράζεται στην πιθανή ενίσχυση των αστυνομικών μέτρων, αλλά άλλων μέτρων που θα βοηθούν συνολικά τις οικογένειες. Εάν δεν έχουν διαπαιδαγώγηση από την οικογένεια, όσο και να το αστυνομεύσεις, δεν γίνεται. Γνώμη μου. Όχι, αστυνόμευση δεν είναι το ζητούμενο. Το θέμα είναι να μην φτάνουμε εκεί.